Καλησπέρα σας. Όντως, στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί κάποια άτομα δεν μπορούν να φτάσουν τα 10 δέκατα χωρίς να έχουν κάτι παθολογικό από την κλινική εξέταση και ακόμα και διορθωμένα με τα γυαλιά τους. Ξεκινώντας να πούμε ότι αν το μάτι μας ήταν ένα τέλειο... Αν ο οφθαλμός ήταν ένα τέλειο οπτικό σύστημα, τότε οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται σε αυτό αντανακλώνται από τον αμφιστροειδή και εξέρχονται από αυτό, θα ήταν παράλληλες μεταξύ τους. Και οι κάθετες αυτές θα σχημάτιζαν μια επίπεδη επιφάνεια. Αυτή η επιφάνεια ονομάζεται wavefront. Το μάτι μας όμως δεν είναι ένα τέλειο οπτικό σύστημα, οπότε οι ακτίνες του φωτός που εξέρχονται από αυτό δεν είναι παράλληλες μεταξύ τους, διότι συναντούν παραμορφώσεις στα διάφορα διαφλαστικά μέσα από τα οποία διέρχονται, όπως η πρόσθεα και η οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδή και ο φακός. Οπότε δεν είναι παράλληλες μεταξύ τους και οι κάθετες αυτές δεν σχηματίζουν μια επίπεδη επιφάνεια, αλλά σχηματίζουν ένα ανώμαλο, ένα παραμορφωμένο wavefront. Γενικότερα, να πούμε ότι οι παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν τη διακριτική ικανότητα είναι οι οφθαλμικές εκτροπές, είναι η διάμετρο της κόρης και το φαινόμενο της περίθλασης, η προσαρμοστικότητα του φακού, η πυκνότητα των κονίων στο κεντρικό βοθρείο και άλλοι. Βλέπουμε στο διάγραμμα, επάνω, ότι όσο αυξάνεται η διάμετρος της κόρης, αυξάνονται οι εκτροπές, γιατί μπαίνουν και περιφερικές ακτίνες μέσα στο μάτι, ενώ μειώνεται το φαινόμενο της περίθλασης. Και κάτω στο σχήμα βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η διάμετρος της κόρης από το 1 χιλιοστό μέχρι τα 8 χιλιοστά, στην πάνω σειρά είναι η περίθλαση, πώς επηρεάζει το είδωλο μιας κουκίδας, και στην κάτω σειρά είναι πώς επηρεάζει το είδωλο μιας κουκίδας εκτροπές. Και πάλι και εδώ η περίθλαση και οι εκτροπές. Όσο αυξάνεται η διάμετρος της κόρης, αλλάζει πάρα πολύ, παραμορφώνεται το είδωλο μιας κουκίδας λόγω των εκτροπών, ενώ όσο μικραίνει, λόγω της περίθλασης. Ο καλύτερος συνδυασμός για να έχουμε τις λιγότερες παραμορφώσεις είναι μια κόρη στα 3 χιλιοστά. Τώρα, αυτά τα οπτικά σφάλματα, αυτές τις παραμορφώσεις, τις εκτροπές, έχουν μελετηθεί με διάφορα μαθηματικά μοντέλα, όπως τα πολυόνυμα του Ζέρνικε. Τα πολυόνυμα του Ζέρνικε μπορούν να χωρίσουν τις εκτροπές σε διάφορες τάξεις. Μέχρι τη δεύτερη τάξη ονομάζονται εκτροπές χαμηλής τάξης. Στη δεύτερη τάξη ανήκει ο ομαλός αστιγματισμός και το σφαίρωμα, μοιοπία, υπερμετροπία, και είναι αυτές που κατά βάση επηρεάζουν την ποιότητα της όρασης και μπορούν να διορθωθούν με σφαιροκυλινδρικούς φακούς. Από την τρίτη τάξη και κάτω ονομάζονται εκτροπές υψηλής τάξης. Εδώ αυτά που βλέπουμε είναι wavefronts, οι επιφάνειες που είπαμε πριν, και είναι παραμορφωμένες. Αυτές λοιπόν οι παραμορφώσεις έχουν πολύ σύνθετα μοτίβα, οπότε δεν μπορούν να διορθωθούν με φακούς. Οι πιο σημαντικές είναι το κόμμα, κεντρικά στην τρίτη τάξη, που βλέπουμε ότι έχει ένα βουναλάκι στο μισό του και μετά είναι φλάτη επιφάνεια, είναι πολύ ασύμετρο. Και η σφαιρική εκτροπή, κεντρικά στην τέταρτη τάξη, που είναι λίγο η παραμόρφωση του wavefront σαν ένα μεξικάνικο καπέλο, ας πούμε. Αυτές οι εκτροπές δεν μπορούν να διορθωθούν με γυαλιά. Τώρα, εδώ είναι μια διαφάνεια που βλέπουμε πάλι την επίδραση των εκτροπών στο είδωλο μιας κουκίδας. Αυτό είναι το PSF, το Point Spread Fraction, δηλαδή πώς θα φαινόταν μια κουκίδα με την επίδραση της κάθε εκτροπής. Βλέπουμε πάλι ότι το κόμμα κάνει σαν ουρίτσες, είναι πολύ ασύμετρο, και η σφαιρική εκτροπή εδώ κάνει σαν μια άλλο γύρω από την κουκίδα. Αυτές τις εκτροπές της υψηλής τάξης δεν μπορούν να τις πιάσουν τα κοινά διαθλασίμετρα. Οπότε χρησιμοποιούμε διαφορετικά όργανα, τα αμπερόμετρα ή αλλιώς wavefront analyzers. Υπάρχουν διάφορα είδη. Εδώ είναι μία εικόνα από το Tracy, είναι ένα wavefront analyzer. Τα αμπερόμετρα, τα wavefront analyzers, μπορούν να διακρίνουν και από ποια επιφάνεια προέρχονται εκτροπές. Είναι από το φακό, είναι από τον κερατοειδή. Συγκεκριμένα, εδώ τι βλέπουμε. Εδώ είναι το wavefront, δηλαδή οι παραμορφώσεις που προκαλούν τα internal optics, δηλαδή κατά βάση ο φακός. Κάτω είναι το wavefront που προκαλεί ο κερατοειδής. Από την σμίξη αυτών των δύο, το άθροισμά τους, έχουμε αυτές που είναι οι συνολικές του οφθαλμού. Και εδώ είναι μια τοπογραφία, η οποία είναι συμμετρική, φυσιολογική. Βλέπουμε λοιπόν ότι το pattern των παραμορφώσεων του wavefront από τον κερατοειδή ομοιάζει με το συνολικό του οφθαλμού. Οπότε εδώ οι παραμορφώσεις προέρχονται κατά βάση από ανομαλίες από τον κερατοειδή. Εδώ πέρα αντίθετα, το pattern από τα internal optics, που είπαμε ότι κατά βάση είναι από το φακό, παραμορφώσεις από το φακό,
προσομοιάζει με το υλικό του οφθαλμού, οπότε εδώ οι παραμορφώσεις προέρχονται κατά βάση από το φακό. Τώρα, μία περίπτωση κλινική. Ένα κορίτσι 19 χρονών προσήλθε λόγω θολής όρασης. Το δεξί του μάτι είχε όραση 9 δέκατα χωρίς διόρθωση. Με μία μικρή διόρθωση έφτανε στα 10 δέκατα, αλλά πάλι έλεγε ότι είναι θολή η όρασή της. Κάναμε ένα wavefront analyzer, το οποίο έχει και τοπογραφία. Βλέπουμε ότι τοπογραφία είναι ένας αστιγματισμός, μια συμμετρική τοπογραφία. Εδώ μας δείχνει, μας εξομοιώνει και πώς βλέπει αυτό το παιδί. Και βλέπουμε ότι το γράμμα μπορεί να το δει στα 10 δέκατα, αλλά είναι παραμορφωμένο έντονα. Το wavefront εδώ από τον κερατοειδή και το συνολικό του οφθαλμού, βλέπουμε ότι δεν έχει από τον κερατοειδή στην ουσία την παραμόρφωση τη συνολική, οπότε εδώ είναι από το φακό η παραμόρφωση και υπήρχε κόμμα από το φακό. Το κορίτσι αυτό μόλις είχε τελειώσει τις πανελλήνιες και έπειτα ήταν πάρα πολλές ώρες στο κινητό, σε κοντινή όραση. Οπότε προκλήθηκε κάποια παραμόρφωση πιθανόν στο φακό του από την πολύ έντονη προσαρμογή. Σε αυτή τη φάση δεν θα τη δώσουμε τη διόρθωση στο γυαλάκι. Θα περιμένουμε κάποιους μήνες το καλοκαίρι, δίνοντας οδηγία να μην είναι πάρα πολλές ώρες στο κινητό του. Μήπως το σχήμα του φακού μπορέσει λίγο να χαλαρώσει και να μην βγάζει τόσο έντονο κόμμα από το φακό του. Μία δεύτερη περίπτωση, ένα άλλο κοριτσάκι. Τώρα έχει έρθει. Τώρα θα είναι το καλοκαίρι που θα περάσει. Αυτές οι πανελλήνες έδωσε τώρα. Ναι, κάπως έτσι. Αυτό είναι ένα δεύτερο περιστατικό. Ένα κοριτσάκι 18 χρονών. Όραση στο αριστερό μάτι 9 δέκατα χωρίς διόρθωση. Με γυαλάκι δεν μπορούσε να διορθώσει η όρασή του. Κάναμε την τοπογραφία. Βλέπουμε εδώ έναν ανώμαλο κερατοειδή με έναν ανώμαλο αστιγματισμό, καμία συμμετρία, ας πούμε, στο πάνω μισό με το κάτω μισό. Και εδώ είναι η εικόνα από τις εκτροπές. Μπορούν να σου προσομοιάσουν πώς βλέπει, και βλέπουμε εδώ το πάλι το είδωλο της κουκίδας, πόσο παραμορφωμένο το βλέπει και πώς βλέπει το οπτότυπο του Σνέλεν. Και είναι θολό, λόγω της επίδρασης κάποιων μικρών εκτροπών χαμηλής τάξης και εκτροπών υψηλής τάξης. Και επίσης μπορούν να προσομοιάσουν τα εκτροπόμετρα και πώς βλέπει με τα γυαλιά του. Βάζουν δηλαδή, διορθώνουν τις εκτροπές υψηλής τάξης και σου δείχνουν πάλι, και πάλι όμως είναι παραμορφωμένη η κουκίδα. Δηλαδή και με τα γυαλιά του αυτό το παιδί πάλι βλέπει θολά. Και το Σνέλεν μπορεί να φτάσει κάπου στα 9 δέκατα, αλλά είναι πολύ παραμορφωμένη η εικόνα του. Και βλέπουμε γιατί, αναλύουν και από ποια τάξη είναι οι εκτροπές και βλέπουμε ότι είναι κατά βάση από κόμμα από τον κερατοειδή. Οπότε τα γυαλιά δεν μπορούν να διορθώσουν τις εκτροπές υψηλής τάξης και σε αυτές τις περιπτώσεις η εκτροπομετρία μπορεί να μας δώσει τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Θα ευχαριστήσουμε και τη Γιούλη την Καλουδά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και θα πούμε πάλι ότι αυτές είναι περιπτώσεις που δεν βρίσκουμε κάτι ούτε στη σχισμοειδή λιχνία, ούτε από τη βυθοσκόπηση, ούτε από την αν έχει καταράκτη. Είναι καθαρά περιστατικά τα οποία είναι ανομαλίες διαθλαστικές που δεν φαίνονται με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με τα εκτροπόμετρα. Θα αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα γιατί έχουμε τον Κώστο Μόσχο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει κάποια πολύ σημαντικά που κάνουμε στην κλινική. Διότι χρειάζεται να φύγει, οπότε τα κομμάτια τα οποία κάνεις που είναι και μοναδικά είναι το smile, είναι το καλύστο το οποίο είναι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται τορικοί ενδοφακοί και το laser cataract surgery. Όποιο από αυτά μπορεί να παρουσιάσει θα μας... Ωραία.